Ο Ντόιλ Μπράνσον συγκαταλέγεται στους πλέον αναγνωρίσιμους παίκτες πόκερ στην ιστορία του παιχνιδιού. Τα κέρδη του από τα τουρνουά μόνο, τα οποία καταγράφονται, ξεπερνούν τα 6 εκατομμύρια δολάρια. Ενώ από τα παιχνίδια μετρητών που δεν καταγράφονται είναι σίγουρα πολύ περισσότερα. Τα βιβλία που έχει γράψει έπαιξαν σημαντικό ρόλο στη διάδοση του παιχνιδιού, σε μια εποχή όπου οι διαθέσιμες πληροφορίες για τη στρατηγική στο πόκερ ήταν πολύ λίγες. Κάτι που σήμερα έχει αλλάξει δραματικά με το διαδίκτυο. Όπως έχει πει και ο ίδιος ο Μπράνσον, σήμερα μπορεί στο διαδίκτυο να βρει ο καθένας και να μάθει αυτά που εγώ έκανα πάρα πολλά χρόνια να μάθω στα τραπέζια. Αυτή είναι η ιστορία του Ντόιλ Μπράνσον, του επωνομαζόμενου Godfather of Poker, του ζωντανού θρύλου που συνεχίζει να παίζει πόκερ μέχρι και σήμερα, στα 88 του χρόνια. Ο Ντόιλ Μπράνσον γεννήθηκε στις 10 Αυγούστου του 1933 στο Longworth του Τέξας. Η πόλη ήταν πάρα πολύ μικρή, με λιγότερους από 200 μόνιμους κατοίκους. Η οικονομική κατάσταση της οικογένειάς του δεν ήταν πολύ καλή. Αλλά όπως γράφει ο ίδιος ο Μπράνσον, οι γονείς πάντα φρόντιζαν εκείνον και τα αδέρφια του ώστε να έχουν ό,τι χρειάζονται. Στο λύκειο Sweetwater, ο Μπράνσον μαζί με δύο από τους καλύτερους του φίλους αποφάσισαν να συμμετέχουν στα δοκιμαστικά για την ομάδα μπάσκετ. Πέτυχαν και οι τρεις τους και έγιναν από τους πιο σημαντικούς παίχτες της σχολικής ομάδας. Παράλληλα, ασχολήθηκαν και με άλλα αθλήματα, όπως οι αγώνες δρόμου και η κολύμβηση, καταγράφοντας εξαιρετικές επιδόσεις και εκεί. Στο στίβο, όπως λέει και ο ίδιος, μπορούσε και έτρεχε μεγάλες αποστάσεις με ευκολία. Το 1950, μάλιστα, κέρδισε έναν αγώνα δρόμου, στον οποίο συμμετείχαν αθλητές από όλο το Τέξας, και έτσι το όνομα του Μπράνσον έγινε γνωστό ως ένας από τους καλύτερους δρομείς της πολιτείας. Μετά και από αυτό, άρχισε να δέχεται προσφορές για υποτροφίες από διάφορα κολέγια. Ο Ντόιλ επέλεξε το κολέγιο Hardin Simmons και σύντομα έγινε μέλος της κολεγιακής ομάδας μπάσκετ. Το μέλλον του προμηνιόταν λαμπρό. Ήδη από το πρώτο του έτος έγινε μεγάλο όνομα στο χώρο του μπάσκετ, φτάνοντας να τραβήξει τα βλέμματα ομάδων του NBA. Οι πιο γνωστοί από αυτές ήταν οι Minneapolis Lakers, οι σημερινοί Los Angeles Lakers. Το περιοδικό Dell Basketball, μάλιστα, τον κατέταξε στους 10 καλύτερους νέους παίκτες στη χώρα. Παράλληλα με τον μπάσκετ, συνέχιζε να κάνει και στίβο και οι επιδόσεις του εκεί ήταν τόσο καλές που υπήρχε πιθανότητα να επιλεγεί από την εθνική ομάδα. Κατά τη διάρκεια των σπουδών του, το 1953, ο Ντόιλ έπιασε δουλειά σε ένα εργοστάσιο γύψου, με στοχό να καλύψει τα έξοδα για το τελευταίο του έτος. Τότε όμως η ατυχία του χτύπησε την πόρτα και τα σχέδιά του έμελε να αλλάξουν για τα καλά. Going down a dirty inner city side of road, I plotted. Κάποια μέρα που ο Ντόιλ δούλευε στο εργοστάσιο, ενώ ξεφόρτωνε και στίβαζε γυψοσανίδες, βλέπει μία από τις στίβες να γέρνει επικίνδυνα. Αμέσως προσπάθησε να εμποδίσει την πτώση της βάζοντας κόντρα με το σώμα του, αλλά η στίβα έγειρε τόσο πολύ που το πόδι του μάγκωσε και έσπασε σε δύο σημεία. Ο τραυματισμός ήταν τόσο σοβαρός που χρειάστηκε 2 χρόνια για να αναρρώσει. Όταν επιτέλους το πόδι του ήταν και πάλι καλά, ήταν πολύ αργά για την αθλητική του καριέρα. Είχε χάσει τη φόρμα του και πλέον δεν υπολογιζόταν ούτε από τις ομάδες του NBA, αλλά ούτε και από την εθνική στίβου. Το όνειρό του για καριέρα στον αθλητισμό έσβηνε πολύ άδοξα για έναν πολλά υποσχόμενο αθλητή. Όλη την περίοδο της αποθεραπείας, ο Μπράνσον αφοσιώθηκε στα μαθήματά του. Αποφύτησε το 1954 με πτυχίο εκπαιδευτικού και το 1955 πήρε μεταπτυχιακό τίτλο στη διοίκηση εκπαιδευτικών μονάδων. Με τα προσόντα που πλέον κατήχε, ο Ντόιλ θεωρούσε πως αργά ή γρήγορα θα έβρισκε μια καλή θέση σε δημόσιο σχολείο. Ωστόσο, σύντομα διαπίστωσε πως η μισθή σε αυτές τις δουλειές ήταν πενιχρή. Ο Μπράνσον ήδη από το λύκειο έπαιζε πόκερ. Όπως έχει γράψει ο ίδιος, του φαινόταν πολύ εύκολο να βγάλει λεφτά παίζοντας αυτό το παιχνίδι. Έτσι, σαν φοιτητής, τριγυρνούσε σε άλλα κολέγια και πανεπιστήμια για να βρει παιχνίδια πόκερ. Με τα λεφτά που κέρδιζε, στήριζε τις σπουδές του, αλλά δεν του είχε περάσει ποτέ από το μυαλό η ιδέα να βιοποριστεί αποκλειστικά από αυτό το παιχνίδι. Μετά την αποφύτηση, ο Μπράνσον έπιασε δουλειά σαν πολιτής επαγγελματικών συσκευών. Πήγαινε δηλαδή με συσκευές αναχείρας πόρτα-πόρτα και περίμενε να το ανοίξει κάποιος που θα πειθόταν να αγοράσει το προϊόν που αυτός πουλούσε. Την πρώτη του ήδη μέρα στη δουλειά, κατέληξε να παίζει πόκερ, γεγονός που ήταν η αρχή για τη μεγάλη του πορεία αργότερα. Προσκλήθηκε να παίξει πόκερ με συναδέλφους του για να χαλαρώσουν μετά τη δουλειά. Εκεί ο Ντόιλ κυριάρχησε με ευκολία. Όταν τελείωσε το παιχνίδι, είχε κερδίσει χρήματα που ισοδυναμούσαν με μισθό ενός ολόκληρου μήνα. Και τότε σκέφτηκε ότι αντί να προσπαθεί να πείσει ανθρώπους να αγοράσουν μηχανήματα, θα μπορούσε απλά να κερδίζει τα χρήματα που χρειάζεται από αυτό το παιχνίδι, από το πόκερ.
Από την επομένη κιόλας παρετείται και ξεκινάει να κυνηγήσει το στόχο του να γίνει επαγγελματίας παίχτης πόκερ. Η καριέρα του Μπράνσον ως παίχτης πόκερ ξεκίνησε επίσημα το 1955. Ο ίδιος μαζί με έναν φίλο του, τον Ντουέιν Χάμιλτον, έπαιζαν κυρίως σε μικρές παράνομες λέσχες του Τέξας σε δύσκολες συνθήκες. Όπως αναφέρει ο Μπράνσον στο βιβλίο του Super System, μία από αυτές τις λέσχες ανήκε σε έναν γνωστό εγκληματία, ονόματι Τίνσι, που φημολογούταν ότι είχε δολοφονήσει τουλάχιστον 6 ανθρώπους. Σε μια συνέντευξή του, ο Μπράνσον δήλωσε πως τον έχουν χτυπήσει και ληστέψει τόσες πολλές φορές που δεν μπορεί πια ούτε να τις μετρήσει. Άλλες τόσες φορές έχει βρεθεί σε πολύ επικίνδυνες καταστάσεις. Για παράδειγμα, μια ιστορία που έχει διηγηθεί αφορά παιχνίδι σε παράνομη λέσχη, προφανώς, κατά τη διάρκεια του οποίου δύο ένοπλοι μπήκαν στη λέσχη και πυροβόλησαν στο κεφάλι τον παίχτη που καθόταν ακριβώς δίπλα στον Μπράνσον. Όπως περιέγραψε, είδα κυριολεκτικά το κεφάλι του να κρέμεται. Όταν κατάφερε να μαζέψει ένα ικανό ποσό στην άκρη, ο Μπράνσον με τον Χάμιλτον αποφάσισαν να ανέβουν επίπεδο και να αναζητήσουν ακριβότερα τραπέζια. Ήθελαν να παίξουν απέναντι σε γιατρούς, δικηγόρους και γενικά άτομα της υψηλής κοινωνίας, για να μην κινδυνεύουν να τους πυροβολήσει για κανένας, αλλά για να το καταφέρουν αυτό θα έπρεπε να ταξιδέψουν αρκετά. Οι δύο φίλοι αποφάσισαν λοιπόν να γυρίσουν όλο το Τέξας και αργότερα να επισκέπτονται και άλλες πολιτείες, όπως η γειτονική Λουιζιάννα, για να βρουν τα παιχνίδια που έψαχναν. Όλο αυτό το κυνήγι για το επόμενο διαθέσιμο παιχνίδι κράτησε περίπου 5 με 6 χρόνια. Και κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου, ο Μπράνσον γνώρισε τους επίσης θρυλικούς παίκτες Αμαρίλο Σλιμ και Σέιλορ Ρόμπερτς. Ο Χάμιλτον κάποια στιγμή αποφάσισε ότι θέλει να σταματήσει να ταξιδεύει. Ενώ οι άλλοι τρεις, ο Ντόιλ Μπράνσον, ο Αμαρίλο Σλιμ και ο Σέιλορ Ρόμπερτς, συνέχισαν να γυρίζουν από πόλη σε πόλη, μαζεύοντας όσα χρήματα βρισκόντουσαν στα τραπέζια από αδαείς αντιπάλους. Η φήμη τους είχε εξαπλωθεί. Όλο και περισσότεροι τους καλούσαν να παίξουν ιδιωτικά σε παιχνίδια με μεγάλα πονταρίσματα και έτσι τα κέρδη τους εκτοξεύτηκαν. Η επιτυχία έφερε και υπεροψία και στις αρχές της δεκαετίας του 1960 ο Μπράνσον, ο Σλιμ και ο Ρόμπερτς αποφάσισαν να πάνε να παίξουν στο Las Vegas, αλλά εκεί αντιμετώπισαν έμπειρους παίκτες που τους δυσκόλεψαν πολύ. Πριν καταλάβουν ότι οι συνθήκες του παιχνιδιού είναι πολύ διαφορετικές, είχαν χάσει τα περισσότερα χρήματα που είχαν στην άκρη. Και έτσι η παρέα αποφάσισε να σπάσει όσον αφορά το επαγγελματικό κομμάτι, παρότι παρέμειναν καλοί φίλοι. Το 1959, και ενώ ο Μπράνσον γυρνούσε από παιχνίδι σε παιχνίδι, γνώρισε τη μετέπειτα γυναίκα του, την Λουίζ, την οποία παντρεύτηκε το 1962. Ήδη όμως, μέσα στους πρώτους μήνες του γάμου τους, συνέβη ένα αναπάντεχο και δυσάρεστο γεγονός. Ο Ντόιλ συνειδητοποίησε ένα πρωί ότι είχε έναν όγκο στο λαιμό. Για τρεις εβδομάδες έπαιρνε αντιβιωτικά, χωρίς αποτέλεσμα. Όταν πήγε στο γιατρό, αυτός του είπε ότι ο όγκος ήταν κακοήθης και χρειαζόταν να αφαιρεθεί με εγχείρηση. Ο Μπράνσον είχε καρκίνο. Μετά την εγχείρηση παρέμεινε αρκετές μέρες στο νοσοκομείο. Οι γιατροί όμως δεν του είχαν πει ακόμα τα πιο άσχημα νέα που διαπίστωσαν κατά τη διάρκεια της εγχείρησης. Ο καρκίνος είχε κάνει μετάσταση. Του έδιναν λίγους μήνες ζωής. Ίσως να μην προλάβαινε να δει το παιδί που κυοφορούσε η Λουίζ. Στο σπίτι του συνέρεε ο κόσμος για να τον στηρίξει, αλλά φαινόταν περισσότερο σαν να του έλεγε το τελευταίο αντίο. Παρά αυτά, η Λουίζ κανόνισε να κάνει ο Ντόιλ ακόμα μια εγχείρηση, μήπως και ζούσε παραπάνω από αυτό που ανέμεναν οι γιατροί. Η δεύτερη εγχείρηση πέτυχε. Όχι απλά ο Μπράνσον θα ζούσε, αλλά ο καρκίνος είχε πλέον εξαφανιστεί από το σώμα του. Ούτε οι γιατροί του δεν μπορούσαν να πιστέψουν το θαύμα που συνέβη. Ο Μπράνσον έχει γράψει πως μέχρι και την εγχείρηση δεν θεωρούσε τον εαυτό του παραπάνω κάτι παραπάνω από έναν μέσο παίχτη πόκερ, με μέτριες δυνατότητες. Μετά από αυτήν όμως, ο ίδιος λέει ότι άρχισε να παίζει εκπληκτικά. Λες και η εγχείρηση ήταν αυτή που τον έκανε φανταστικό παίχτη πόκερ, δεν ξέρω. Πίστευε ότι μπορούσε πλέον να διαβάσει άριστα τους αντιπάλους του. Είχε γίνει απίστευτα ενστικτόδης, όπως έχει πει, και έπαιζε με μεγάλη αυτοπεποίθηση. Μάλλον κάποιοι λένε όμως ότι η αυτοπεποίθηση ήταν αυτή που ανέβηκε και όχι κάποιο άλλο περίεργο συνέστημα που τον έκανε να μπορεί να διαβάζει τα φύλλα των αντιπάλων του. Έφτασε έτσι λοιπόν να κυριαρχεί στα cash games στο Τέξας σε βαθμό που δεν έβρισκε πλέον αντιπάλους να θέλουν να παίξουν μαζί του. Επιπλέον, το 1970 πέρασε νόμος που απαγόρευε ουσιαστικά την διοργάνωση οποιοδήποτε παιχνιδιού πόκερ στην πολιτεία του Τέξας και έτσι ο Μπράνσον αναγκάζεται να μετακομίσει στο Las Vegas ώστε να μπορεί να συνεχίσει να παίζει. Το 1970, ο Μπένι Μπίνιον, ιδιοκτήτης του καζίνο Horseshoe στο Las Vegas,
πήρε την ιδέα του Texas Gamblers Reunion που γινόταν κάθε χρόνο στην πόλη Ρήνο, μια διοργάνωση με προσκεκλημένους γνωστούς παίχτες πόκερ, και αποφάσισε να κάνει κάτι παρόμοιο στο καζίνο του στο Las Vegas. Έτσι γεννήθηκε το World Series of Poker, μια διοργάνωση που έχει φτάσει σήμερα να θεωρείται ως η σημαντικότερη ετήσια διοργάνωση πόκερ στον κόσμο. Στο πρώτο World Series of Poker στήθηκε μόνο ένα τραπέζι και σε αυτό κάθισαν οι 7 πιο γνωστοί παίχτες της εποχής. Αφού αναμετρήθηκαν σε διάφορες παραλλαγές του παιχνιδιού, οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να αναδείξουν τον νικητή μέσω ψηφοφορίας. Στην πρώτη ψηφοφορία όμως, κάθε παίχτης πήρε από μία ψήφο, αφού όλοι ψήφισαν τον εαυτό τους. Μεταξύ αυτών και ο Μπράνσον βέβαια. Η ψηφοφορία επαναλήφθηκε, αυτή τη φορά όμως απαγορευόταν να ψηφίσει κάποιος τον εαυτό του και νικητής αναδείχθηκε ο Τζόνι Μος. Από το 1971, ο διαγωνισμός πήρε ουσιαστικά τη σημερινή του μορφή. Έγινε δηλαδή τουρνουά με κόστος συμμετοχής $10,000 για τον κάθε παίχτη και όποιος έχανε τις μάρκες του αποκλειόταν από το τουρνουά. Οι συμμετοχές του 1971 ήταν μόλις 6 και ο Τζόνι Μος αναδείχθηκε νικητής και σε αυτή τη διοργάνωση. Το 1972 οι συμμετοχές ήταν 8 και παρότι νικητής αναδείχθηκε ο φίλος του Μπράνσον, ο Αμαρίλος Σλιμ, το έπαθλο που πήρε ο Σλιμ ήταν μικρότερο από αυτό που πήρε ο Μπράνσον, που τερμάτισε τρίτος. Αυτό συνέβη γιατί όταν είχαν μείνει τρεις παίκτες, ο Μπράνσον, ο Αμαρίλος Σλιμ και ο Βόλτερ Πίερσον, συμφώνησαν να μοιράσουν το έπαθλο ανάλογα με τις μάρκες που είχε ο καθένας εκείνη τη στιγμή. Ο Μπράνσον είχε τις περισσότερες και έτσι πήρε $32,500 από τις 80.000 του επάθλου και οι άλλοι δύο πήραν λίγο κάτω από 24.000 ο καθένας. Από το 1972 στο 1976, ο Ντόιλ δεν συμμετείχε στο World Series of Poker, καθώς ο Μπίνιον που είχε ξεκινήσει τη διοργάνωση βρισκόταν σε δικαστική διαμάχη για τα δικαιώματα αυτής και τα είχε χάσει προσωρινά. Ο Μπράνσον, θέλοντας να στηρίξει τον φίλο του τον Μπίνιον, απήχε από το World Series of Poker ως ένδειξη διαμαρτυρίας. Το 1976 επανήλθε και ήταν η σειρά του να κατακτήσει τον μεγάλο τίτλο σε μια διοργάνωση που είχε φτάσει πλέον τις 22 συμμετοχές. Ο Μπράνσον επικράτησε και στο όνομά του καταγράφηκε το έπαθλο των $220,000, το μεγαλύτερο που είχε δοθεί μέχρι τότε, χωρίς όμως να γίνεται γνωστό αν έγινε συμφωνία μοιράσματος του χρηματικού επάθλου όταν είχαν μείνει λίγοι παίχτες, όπως είχε συμβεί την προηγούμενη φορά. Στην τελευταία παρτίδα του τουρνουά, ο Μπράνσον κέρδισε κρατώντας στο χέρι του ένα δεκάρι και ένα διάρι. Το 1977 κέρδισε και πάλι τον τίτλο στο World Series of Poker, ακριβώς την επόμενη χρονιά, το οποίο είχε 34 συμμετοχές. Στην τελευταία παρτίδα κρατούσε το ίδιο ακριβώς φύλο με την προηγούμενη χρονιά. 10 και 2. Ο Ντόιλ είχε περάσει στην ιστορία και το 10-2 ονομάστηκε από τότε το φύλο Ντόιλ Μπράνσον. Το 1977, παράλληλα με την νίκη του στο ετήσιο World Series of Poker, ο Μπράνσον δημοσίευσε το πρώτο του βιβλίο με στρατηγικές και θεωρία του πόκερ. Το Super System ή πώς κέρδισα πάνω από $1,000,000 παίζοντας πόκερ έγινε διάσημο και έμεινε στην ιστορία ως το πρώτο σημαντικό βιβλίο στρατηγικής στο πόκερ. Το 2009 δημοσίευσε και το Super System 2, χωρίς όμως να τύχει της ίδιας ανταπόκρισης με το πρώτο. Όπως έχει πει ο ίδιος ο Μπράνσον, μέχρι να γραφτεί το βιβλίο, οι παίχτες, οι παλιοί, είχαν το χαρακτηρισμό του τζογαδόρου. Το βιβλίο του όμως είχε τόσο μεγάλη επιρροή στο πόκερ που πλέον άρχισαν πολλοί να το βλέπουν ως παιχνίδι ικανοτήτων και όχι καθαρής τύχης. Το Super System διέδωσε ουσιαστικά στο ευρύ κοινό ότι το πόκερ είναι ένα παιχνίδι που χρειάζεται στρατηγική και πως κάποιοι παίκτες το βλέπουν σαν επιχείρηση και σαν δουλειά. Με την πάροδο των ετών, το World Series of Poker γινόταν όλο και πιο γνωστό και οι διοργανωτές το μεγάλωσαν, περιλαμβάνοντας μια σειρά από διαφορετικά τουρνουά, το καθένα από τα οποία έδινε μεγάλα έπαθλα και το τρόπαιο ενός βραχιολιού. Το World Series of Poker Bracelet. Ο Μπράνσον κατάφερε να κερδίσει ακόμα 10 από αυτά τα βραχιόλια μέχρι και το 2005. Το 2004 είχε αρχίσει μεγάλη άνθηση του παιχνιδιού μετά τη νίκη του Chris Moneymaker το 2003, του πρώτου παίκτη που κατέκτησε τον μεγάλο τίτλο έχοντας προκριθεί στο τουρνουά μέσα από διαδικτυακό προκριματικό. Τότε ο Μπράνσον αποφάσισε να ανοίξει την δική του διαδικτυακή αίθουσα πόκερ με την ονομασία Doyle's Room, το οποίο ξεκίνησε να λειτουργεί με τον Μπράνσον σαν το μεγάλο όνομα της εταιρείας, αλλά και άλλους αναγνωρίσιμους παίκτες να το στηρίζουν. Το 2006 όμως ήρθε ένας νέος νόμος στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο οποίος απαγόρευε στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της χώρας να πραγματοποιούν συναλλαγές με διαδικτυακές εταιρείες τυχερών παιχνιδιών, ουσιαστικά απαγορεύοντας τη λειτουργία του online πόκερ σε όλη τη χώρα. Ο νόμος ήρθε αναπάντεχα, λίγο καιρό αφού ο Μπράνσον είχε απορρίψει πρόταση για πώληση του Doyle's Room έναντι $230 εκατομμυρίων.
Παρότι πολλές εταιρείες συνέχισαν να λειτουργούν πραγματοποιώντας τις συναλλαγές τους με αμφιλεγόμενες τακτικές, η πτώση του διαδικτυακού πόκερ στην Αμερική είχε αρχίσει και 5 χρόνια αργότερα θα κατέληγε στο κλείσιμο του online πόκερ σε όλη τη χώρα. Το Doyle's Room εξαγοράστηκε για πολύ λιγότερα χρήματα από άλλη εταιρεία το 2011 και ενώ ο Branson ήδη είχε κόψει τις σχέσεις του με αυτό. Εκτός από το πόκερ, ο Branson αγαπά πολύ και το γκολφ, χωρίς όμως να έχει την ίδια επιτυχία με το πόκερ. Ο ίδιος έχει αναφέρει πως έχει χάσει πάνω από $1,000,000 σε στοιχήματα στο γκολφ. Ο Texas Dolly, όπως είναι επίσης γνωστός, συνεχίζει να παίζει πόκερ μέχρι και σήμερα στα 88 του χρόνια. Σε ένα πρόσφατο podcast, μάλιστα, έχει πει πως παίζει πόκερ τόσα χρόνια που αν δεν παίξει για κάποιο διάστημα, δεν νιώθει καθόλου καλά ο ίδιος μέσα του. Ο Doyle Branson είναι μέλος του Poker Hall of Fame από το 1988 για την επιρροή, την προσφορά του και τα κατορθώματά του στο πόκερ. Μένει ακόμα στο Las Vegas μαζί με τη σύζυγό του, έχοντας όμως περιορίσει αρκετά τις ώρες που περνάει στα τραπέζια του πόκερ. Όπως έχει δηλώσει, μετά από 60 χρόνια γάμου, νιώθω ότι οφείλω να γυρίσω σπίτι νωρίς για να είμαι μαζί της. Ο γιος του, ο Todd Branson, κέρδισε το 2005 ένα από τα τουρνουά της σειράς του World Series of Poker, κατακτώντας έτσι το πρώτο και μοναδικό του WSOP bracelet. Έτσι, ο Doyle και ο Todd έγιναν το πρώτο δίδυμο πατέρα και γιου που κέρδισαν και οι δύο βραχιόλοι από το World Series of Poker. Ο Branson έχει και μία κόρη, την Pamela, η οποία όμως δεν ασχολήθηκε πολύ με το πόκερ. Έχει καταγράψει μόλις 2 συμμετοχές στο World Series of Poker Main Event, αν και αυτές τις 2 φορές τερμάτισε πιο ψηλά σε θέση και από τον πατέρα της και από τον αδερφό της, τον Todd. Μία ακόμα κόρη του Branson, η Doyle, δυστυχώς έφυγε από τη ζωή όταν ήταν 18 ετών λόγω ενός προβλήματος στην καρδιά. Παρά τη δήλωση του Branson το 2018 ότι θα αποσυρθεί από τα τουρνουά πόκερ, ο νονός του πόκερ χάρισε χαμόγελα στους απανταχού θαυμαστές του συμμετέχοντας στο World Series of Poker του 2021. Όπως έχει πει ο ίδιος, είμαι παίχτης όλη μου τη ζωή. Δεν θα μπορούσα να είμαι τίποτα άλλο. Οπότε η ζωή μου είναι γεμάτη από νίκες και από ήττες. Και δεν θα μου άρεσε να ήταν διαφορετικά.